Κύριε Υπουργέ, πραγματικά δεν πρωτοτυπήσατε. Για άλλη μια φορά, ζητήματα όπως αυτά που αφορά το νομοσχέδιο που συζητάμε, σοβαρά ζητήματα, έρχονται την τελευταία στιγμή σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια συζήτησης, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, με μια πανσπερμία εντελώς άσχετων μεταξύ τους διατάξεων. Θεωρούμε βεβαίως ότι δεν πρόκειται για ανικανότητα σοβαρής νομοθέτησης, αλλά για συνειδητή επιλογή, σε συνδυασμό μάλιστα με τη συνολική λειτουργία που έχετε επιλέξει για αυτές τις μέρες της Βουλής, να νομοθετείτε κάθε μέρα διαφορετικά νομοσχέδια, υπό την πίεση χρόνου, αν θέλετε, και για να μπορούν να περάσουν σοβαρά ζητήματα και κάτω από τα ραντάρ των λαϊκών αντιδράσεων ή ελπίζετε σε κάποιες περιπτώσεις ότι θα περάσουν. Δεν συμβαίνει παντού. Την κάνετε συστηματικά αυτή την επιλογή, όπως την έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ώστε σημαντικές διατάξεις που εξυπηρετούν ιδιαίτερες, συγκυριακές ή μονιμότερες οικονομικές και πολιτικές σκοπιμότητες να ψηφίζονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική συζήτηση και να περνούν κατά το κοινό λεγόμενο στα μουλοχτά. Νομίζω ότι είναι περιττό να καταγγείλουμε για ακόμα μια φορά αυτή την απαράδεκτη διαδικασία που ακολουθείτε. Δεν συγκινήστε, γιατί πραγματικά είναι μια συνειδητότατη επιλογή. Σε κάθε περίπτωση σας καλούμε και κατά κάποιο τρόπο σας προειδοποιούμε να μην το τερματίσετε, φέρνοντας επιπλέον και τροπολογίες σε αυτό το τόσο φορτωμένο και ετερόκλητο νομοσχέδιο, όπως το συνηθίζετε, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για τις τελευταίες μέρες λειτουργίας της Βουλής. Τώρα, σε σχέση με το βασικό κορμό του νομοσχεδίου, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει τέτοιος, όσον αφορά την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, το γνωστό παθενέσχες, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι επί της αρχής ως κόμμα φυσικά και δεν έχουμε καμία αντίρρηση, αντίθετα θεωρούμε αναγκαίο αυτόν τον έλεγχο τόσο στα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όσο βέβαια και σε άλλους υπόχρεους του δημόσιου τομέα, στη δικαιοσύνη, σε άλλους τομείς που κρίνεται σκόπιμο να ελέγχεται η περιουσιακή τους κατάσταση, γενικότερα οι οικονομικές συναλλαγές προσώπων με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιδρούν και έχουν συγκεκριμένο ρόλο στο δημόσιο βίο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τρέφουμε και αυταπάτες, ότι μπορούν πράγματι με τον τρόπο αυτό να διαραγούν οι δεσμοί αίματος που έχουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα με το αστικό κράτος και τους θεσμούς του, που αντικειμενικά γεννούν στο πλάι των νόμιμων ή των νομότυπων συναλλαγών και τα πολλά φαινόμενα διαφθοράς, φαινόμενα που είναι σύμφυτα με το σάπιο σύστημά σας. Γιατί στα ζητήματα διαφθοράς, ξέρετε, υπάρχουν πάντοτε δύο πλευρές. Υπάρχουν οι υποψήφοι διαφθορείς από τη μία και οι αντίστοιχοι διαφθυρώμενοι από την άλλη. Για τους δεύτερους, για τα πολιτικά και τα δημόσια πρόσωπα, παίρνεται έστω για τα μάτια του κόσμου ορισμένα μέτρα, κατά τη γνώμη μας αναποτελεσματικά. Για τους πρώτους όμως, για τους διαφθορείς, τους υποψήφιους διαφθορείς, για τους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, όχι μόνο δεν παίρνετε κανένα μέτρο, αλλά θεσμοθετείτε και την νόμιμη επιρροή τους στους δεύτερους. Δηλαδή ανοίγετε διάπλατα τις πόρτες για να ευωδοθεί η διαφθορά. Τι πιο χαρακτηριστικό και κραυγαλαίο παράδειγμα από τη θεσμοθέτηση της επιρροής των λόμπι. Αυτά αγαπημένα σας λόμπι του αμαρτωλού Ευρωκοινοβουλίου, που όλοι μαζί τα ψηφίσατε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, όλο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν κάνω λάθος και η Νέα Αριστερά, το ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δυνατότητα των λόμπι να επηρεάζουν τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, και αυτό το βαφτίσατε συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακριβώς είναι τα συστατικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος που υπερασπίζεστε. Αυτά είναι που διαμορφώνουν το έδαφος για τις ύπουλες συναλλαγές, για τη σαπίλα και τη διαφθορά, φαινόμενα για τα οποία κάθε φορά καμώνεστε ότι πέφτετε από τα σύννεφα όταν εκδηλώνονται και τα αξιοποιείτε βεβαίως κατά καιρούς
για να στείνεται και βολικό αντιπολιτευτικό καυγά. Και βεβαίως αυτά τα φαινόμενα δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους ελεγκτικούς μηχανισμούς που ούτε μπορούν, αλλά ούτε και θέλουν κατά τη γνώμη μας να κόψουν τον ομφάλιο λόρο του συστήματος με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η όποια αποκάλυψη των σκανδάλων, θα θυμίσουμε πάτσιδες και όχι μόνο, δεν προκύπτει στην πραγματικότητα από αυτούς τους ελέγκους, αλλά από τις αποκαλύψεις που γίνονται μεταξύ των ανταγωνιστικών συμφερόντων. Οι χαμένοι από τη μοιρασιά της πίτρας καρφώνουν τους κερδισμένους και πάει λέγοντας. Στο σύστημα λοιπόν που έχει στον πυρήνα του την πάση θυσία διευκόλυνση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων και τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό για το κυνήγι του κέρδους, το σύστημα που επιτρέπει να κρύβονται κάθε είδους συναλλαγές πίσω από την ανωνυμία των offshore εταιριών, άλλων επιχειρηματικών σχημάτων, τους διάφορους αχυρανθρώπους και μπροστινούς, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι και οι όποιοι έλεγχοι δεν μπορούν να φτάσουν ούτε καν στην κορυφή του παγόβουνου. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όπως τοποθετηθήκαμε και στη συζήτηση του υφιστάμενου νόμου πλέον, του νόμου 5026-2023 για τον έλεγχο του πόθεν έσχες, τον οποίο μόλις ένα χρόνο πριν ψηφίσαμε και τον οποίο σήμερα φέρεται για τροποποίηση, ενώ δεν διαφωνούμε με αυτή καθ' αυτή τη διαδικασία του ελέγχου, ωστόσο διατηρούμε σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά του. Πιο συγκεκριμένα, οι εισαγόμενες με το σημερινό νομοσχέδιο διατάξεις για την προσθήκη στα υπόχρεα πρόσωπα των εκτελεστικών γραμματέων των περιφερειών και του ειδικού γραμματέα της περιφέρειας Αττικής, των δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ τεκμηρίωσης και επικουρίας δικαστικού έργου για τις αυτοτελείς δηλώσεις των συζύγων και συμβιούντων, αλλά και για την υποχρέωση υποβολής συμβολέων που αφορούν ανήλικα τέκνα υπόχρεων από τους συμβολιογράφους και άλλες διατάξεις που καταρχήν δεν είναι εσφαλμένες, όμως θεωρούμε ότι δεν πρόκειται φυσικά να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Και αυτό γιατί εκτός όλων των άλλων, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των υπόχρεων προσώπων, είναι ζήτημα αν θα πιαστεί και αυτός ο θεσπισμένος από τον νόμο 5026-23 στόχος του ελέγχου μόλις του 7% τουλάχιστον, λέτε, των δηλώσεων, ποσοστό έτσι κι αλλιώς μικρό που αμφιβάλλουμε κι αν αυτό πιάνεται. Αντίστοιχα, η άντληση με αυτόματο τρόπο των δεδομένων της σχετικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης δεν εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Αντίθετα, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία, για παράδειγμα, με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και τη μεταφορά δεδομένων από το MyData, η αυτοματοποιημένη μεταφορά δεδομένων συχνά παρουσιάζει σφάλματα και ελλείψεις, καθώς και καθυστερήσεις που καλούνται οι υπόχρεοι να ελέγξουν, να διορθώσουν και να συμπληρώσουν στη συνέχεια σε ασφυκτικό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την ανασφάλεια και την ταλαιπωρία τους. Πολλές φορές μάλιστα και αυτή την αυτοματοποιημένη διαδικασία την αξιοποιείται και ως πρόσχημα για να συμπιέζεται ακόμα περισσότερο τα χρονικά περιθώρια υποβολής των δηλώσεων, όπως γίνεται τώρα με τις φορολογικές δηλώσεις που αρνείστε πεισματικά να δώσετε παράταση. Όμως, οι σκοποί σας αποκαλύπτονται, όπως είχαμε τονίσει και κατά τη συζήτηση του αρχικού νόμου του 23, και από την επιμονή σας να μην απαλείψετε τον αδικαιολόγητο, κατά τη γνώμη μας, αποκλεισμό από την Επιτροπή Ελέγχου όλων των υπόλοιπων κομμάτων πλην του κυβερνώντος και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μια ρύθμιση που εισήχθη το 2012 με πρόσχημα να εξασφαλίζεται ότι στη σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής θα πλειοψηφούν τα μη πολιτικά πρόσωπα. Το διατηρήσατε στον νόμο του 23, το διατηρείτε και σήμερα, ενώ θα μπορούσε να εξασφαλίζεται και παρά την παραμονή των εκπροσώπων όλων των κομμάτων,
να διατηρείται αυτή η πλειοψηφία των μη πολιτικών προσώπων, αυξάνοντας απλά τον αριθμό της σύνθεσης της Επιτροπής, όπως εν προκειμένου κάνατε στην περίπτωση του ελέγχου ποθενέσχες των δικαστικών λειτουργών. Εκεί βρήκατε ένα βολικό σχήμα, ένα σχήμα τέλος πάντων που επιτρέπει να διατηρείται η πλειοψηφία υπέρ των δικαστικών λειτουργών. Αντίστοιχα θα μπορούσατε να το κάνετε και με την παραμονή των εκπροσώπων όλων των πολιτικών κομμάτων, αυξάνοντας τον αριθμό για να μην διαταραχθεί αυτή η πλειοψηφία που θέλετε να κρατήσετε, και δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Όμως καμιά απολύτως πιστική απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση γιατί διατηρεί αυτή την εξαίρεση των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων από την Επιτροπή Ελέγχου. Τόσο πολύ φοβάστε ακόμα και έναν ευρύτερο διακομματικό έλεγχο, ή απλά θέλετε να συνεχίσετε να παίζετε το έργο ανάμεσα στα δυο μεγάλα κόμματα, όπως με τη διαμάχη Μητσοτάκη-Κασελάκη για τα πόθεν έσχες τους, με το άθλιο και προκλητικό σοου που στήσατε πριν τις πρόσφατες ευρωεκλογές, για να παρακολουθεί πραγματικά αηδιασμένος ο λαός αυτή την αποκρουστική επίδειξη πλούτου, όσο εκείνος αδυνατεί να βγάλει το μήνα και να ζήσει την οικογένειά του. Τώρα όσον αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις, αν μπορούσε να πει κανείς κάτι επί της αρχής σε ένα νομοσχέδιο χωρίς αρχή, ένα νομοσχέδιο φύρδιν-μύγδιν, να μου επιτραπεί η έκφραση, το βασικό είναι ότι δεν λύνεται κανένα ουσιαστικό πρόβλημα προς όφελος των εργαζομένων και του λαού με τις ρυθμίσεις που εισάγεται. Δηλαδή το κύριο, θα μπορούσα να πω, είναι το τι λείπει από το νομοσχέδιο και όχι τα όσα ρυθμίζεται. Όπως για παράδειγμα, στις διατάξεις που αφορούν την εκπαίδευση και λοιπά των δικαστικών υπαλλήλων, λείπουν για άλλη μια φορά ρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζουν τα τεράστια κενά, ρυθμίσεις που αφορούν τα δίκαια μισθολογικά τους αιτήματα που για πολλωστή φορά δεν επιλέγετε να λύσετε σε αυτό το ερανιστικό σας νομοσχέδιο παρά τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις, όπως βεβαίως και στα υπόλοιπα μέρη του νομοσχεδίου, για παράδειγμα σε σχέση με τον επανακαθορισμό της τοπικής αρμοδιότητας για την τοποθέτηση αλλοδαπών ανηλίκων στις δομές παιδικής προστασίας, βεβαίως η αποκέντρωση της αρμοδιότητας στους κατατόπων εισαγγελείς λόγω της εγκύτητας διευκολύνει κατά κάποιο τρόπο την επίβλεψη, αλλά δεν επιτυγχάνει το ουσιαστικό ζητούμενο, την ουσιαστική εποπτεία των δομών. Πολύ περισσότερο καμιά πρόνοια δεν παίρνει η κυβέρνηση για τη στελέχωση, τις υποδομές, το πλαίσιο λειτουργίας και τις τόσες άλλες ανάγκες των δομών παιδικής προστασίας, προκειμένου αυτές να μπορούν να παίξουν πραγματικά το ρόλο τους. Όπως και σε σχέση με τις ρυθμίσεις που αφορούν τους πρόσφυγες, αιτούντες, άσυλο και μετανάστες, το μόνο ίσως σχόλιο που θα μπορούσαμε επί της αρχής να κάνουμε είναι για την υποκρισία των διακηρύξεων του κράτους δικαίου και των συστάσεων των Ευρωπαϊκών Επιτροπών, γιατί για ακόμα μια φορά δηλίζουν τον κόνοπα αλλά καταπίνουν αμάσιτη την κάμιλον. Αφήνουν πάντα άθικτο ένα σύνολο ασφικτικά και άδικο, ένα συνολικά ασφικτικά και άδικο πλαίσιο, όπως κατεξοχήν συμβαίνει σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων. Παράδειγμα για τις απελάσεις, το απαράδεκτο από κάθε άποψη μέτρο της διοικητικής κράτησης ή των διαδικασιών στα σύνορα, όπως και τον εγκλωβισμό στις υπερδομές φυλακές ή το καθεστώς της εποχικής εργασίας για να εξασφαλίζεται φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό, ανάλογα με τις ανάγκες του κεφαλαίου. Και έρχεστε βεβαίως να λύσετε δευτερεύοντα ζητήματα. Αντίθετα, υπάρχουν και ζητήματα που όντως λύνεται στα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου με εμβόλυμες, προβληματικές και να μας επιτρέψετε να πούμε ύποπτες και φωτογραφικές διατάξεις, όπως για να αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτές που αφορούν τη μείωση της θητείας των προϊσταμένων των δικαστηρίων που δεν εκλέγουν διοικήσεις, όπως είναι για παράδειγμα το δικαστήριο της Λάρισας, που μειώνεται τη θητεία των διοικήσεων από 4 σε 2 έτη και μάλιστα όταν ακόμα είναι σε διάρκεια οι προηγούμενες διοικήσεις που ορίστηκαν με νομοθετικό πλαίσιο πριν 2 χρόνια. Και αυτό σε αντίθεση βέβαια με την αδικαιολόγητη παράταση της θητείας
των εκλεγμένων διοικήσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ποιος είναι ο λόγος για τέτοιες εμβόλυμες και εσπευσμένες αλλαγές, όταν από τη μία είναι πολύ πρόσφατος ο προηγούμενος νόμος που ψηφίστηκε πριν μόλις 2 χρόνια, και από την άλλη, όταν επίκειται η συνολική τροποποίηση του κώδικα δικαστηρίων, έχουμε άδικο να μιλάμε για φωτογραφικές διατάξεις. Ποιες διοικήσεις αποσκοπείτε να αλλάξετε τελικά εσπευσμένα? Θα αναφερθούμε φυσικά σε αυτά πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά στην κατάρθρωση συζήτηση του νομοσχεδίου. Επί της αρχής επιφυλασσόμαστε και θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα και στις επόμενες συνεδριάσεις.